Μαζί μας έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Β' Αθηνών. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να κλονίζεται με αφορμή το Σκοπιανό. Πιστεύετε ότι θα εξαντληθεί η τετραετία ή οι εκλογές έχουν πλησιάσει πιο κοντά? Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα οξύμορο που συμβαίνει με αυτή την κυβέρνηση. Όσο μεγαλώνει η δημοσκοπική διαφορά, τόσο οι εκλογές πάνε πιο πίσω. Γιατί όλοι αυτοί οι βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ ξέρουν ότι δεν μπορούν να επανεκλεγούν. Άρα διατεθειμένοι να ψηφίζουν τα πάντα και ο κύριος Τσίπρας είναι διατεθειμένος να δίνει στους ένους τα πάντα και να κάτσει μερικούς μήνες παραπάνω. Άρα εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε γρήγορα εκλογές πια. Το σενάριο του 18 μάλλον φεύγει από το τραπέζι. Γιατί τώρα, αν ο κύριος Τσίπρας κάνει εκλογές, θα συντριβεί. Είδαμε το τελευταίο διάστημα πολλές αποχωρήσεις τελεχών των ΑΝΕΛ. Και είδαμε προσπάθειες από την πλευρά της κυβέρνησης να δικαιολογήσουν αυτές τις αποχωρήσεις, θεωρώντας τη Νέα Δημοκρατία ηθικό αυτούργο στην ουσία. Κοιτάξτε, οι ανεξάρτητοι Έλληνες ως κόμμα δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης. Και θα σας πω γιατί. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ήταν ένα κόμμα που προήλθε από τη διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας. Με δύο λόγους. Το πρώτο ήταν το αντιμνημόνιο. Έχουν ψηφίσει δύο μνημόνια, άρα αυτό δεν υπάρχει πια στο τραπέζι. Και μετά υποτίθεται μια πιο σκληρή, ας πούμε, ταυτότητα σε εθνικά θέματα. Μετά τη συμφωνία των Πρεσπών και αυτό δεν έχει πλέον καμία τύχη. Άρα στην πραγματικότητα ο πολιτικός βίος του κόμματος αυτού έχει τελειώσει, όπως και του Πάνου Καμένου πολιτικού προσώπου. Η ημερομηνία λήξης είναι οι επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και να γίνουν αυτές. Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία εμπλοκή στις αποχωρήσεις βουλευτών ή στελεχών από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Το έκανε μόνος ο Καμένος, αφήνοντας τον Τσίπρα να πουλήσει τη Μακεδονία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.